πολιτικής, τηλεπικοινωνιών και μέσων ενημέρωσης. Καλώς ήρθατε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλο, καλημέρα κύριε Αλεξάκη. Η τέχνη του πολέμου, πώς είσαστε? Με την τέχνη του πολέμου. Είστε διαβάσει. Ετοιμοπόλεμοι, πάντα ετοιμοπόλεμοι. Το κλίμα είναι πολύ δύσκολο, πολιτικό. Κοιτάξτε, είναι νομίζω μία τομή στα πράγματα τα πολιτικά. Η αποχώρηση του Πάνου Καμένου σηματοδοτεί μία νέα κατάσταση. Είναι απολύτως προφανές αυτό. Και γι' αυτό βλέπουμε και τις διαρκείς έτσι μετατοπίσεις και μεταλλάξεις και της γραμμής της αντιπολίτευσης, της όλης αντιπολίτευσης και της αξιωματικής και της ελάσσονος. Η πραγματικότητα δείχνει ότι εμείς θα έχουμε και την πλειοψηφία για τη στήριξη της κυβέρνησης, αλλά και διευρυμένη πλειοψηφία, θα σας έλεγα, για την στήριξη πολύ κρίσιμων νομοθετικών πρωτοβουλειών που έχουμε μπροστά μας. Άρα δεν βλέπετε εκλογές ή κάποιο ατύχημα εντός εισαγωγικών μέσα στις ψηφοφορίες αυτές? Πιστεύω ότι θα έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών για την υποστήριξη της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να συνεχιστεί ομαλά η κατάσταση. Από εκεί και πέρα, ο καθένας νομίζω είναι στημένο, θα αναλάβει. Κύριε Παπά, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση συνολικά, εγώ βλέπω δύο κοινές λέξεις και χαρακτηρισμούς. Στημένο, φαρσοκομωδία. Ότι ήταν μια διαδικασία στημένη από τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, να είναι και οι δύο ευχαριστημένοι και να πορευτούν ανεξάρτητα μέχρι το τέλος της θητείας και να πάμε μετά στις εκλογές. Απόγνωση, νομίζω, πολιτική απόγνωση. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τι πάει να πει στημένο? Έχουμε μία κατάσταση στην οποία ένα κομμάτι του κυβερνητικού εταίρου, το κόμμα του κύριου Καμένου, των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, αποφασίζει να αποχωρήσει από την κυβερνητική πλειοψηφία. Φαίνεται ότι διαμορφώνονται οι όροι, διότι οι βουλευτές οι οποίοι στήριζαν μέχρι τώρα την κυβέρνηση αποφασίζουν να συνεχίσουν να τη στηρίζουν. Γι' αυτό είναι και ανοησίες στα περί αποστασίας, διότι η αποστασία είναι το ανάποδο, έτσι. Αποστασία είναι να στηρίζεις μια κυβέρνηση και να παίρνεις την απόστασή σου μετά. Σταματήσεις να στηρίζεις. Άρα εδώ έχουμε λοιπόν μια κατάσταση στην οποία ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρνει να διαμορφώσει συνενέσεις και τρέμουν ορισμένοι στο υπαρκτό ενδεχόμενο έως βεβαιότητα του να καταφέρουμε αυτές τις συνενέσεις να τις διευρύνουμε και άλλο. Όπως φάνηκε από τη χθεσινοβραδινή εκδήλωση για την Συμφωνία των Πρεσπών. Διεύρυνση, ανασχηματισμός. Εκ των πραγμάτων, κάποιες θέσεις θα μείνουν κενές, υπουργικές θέσεις. Θα πάμε σε κάλυψη αυτών των θέσεων ή σε έναν ευρύτερο ανασχηματισμό? Κύριε Αλεξάκη, ο Πρωθυπουργός είναι ο μόνος αρμόδιος για την συγκρότηση ή τη συμπλήρωση του Υπουργικού Συμβουλίου και έχει δείξει σε κάθε περίπτωση ότι αυτές τις αποφάσεις για τη συγκρότηση του Υπουργικού Συμβουλίου τις λαμβάνει με γνώμονα και την ανανέωση και τη διεύρυνση και την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου. Αλλά και τη διεύρυνση, όπως είπα, του τόξου στήριξης της κυβερνητικής πολιτικής. Μιλάτε για διεύρυνση. Είδαμε και την εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής χθες. Ωστόσο, κάποιοι λένε ότι η στήριξη της κυβέρνησης θα γίνει από βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι οι τέσσερις βουλευτές των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Άρα, για ποια συμπαράταξη κεντροαριστερών δυνάμεων μιλάμε? Ξέρετε τώρα, κύριε Παναγιωτόπουλο, μου θυμίσατε όλα τα τρία τελευταία χρόνια. Κάποιες δυνάμεις, κυρίως του κέντρου και της κεντροαριστεράς, δηλαδή, κυρίως τέτοιου τύπου κριτική, την είχαμε υποστεί από το ΠΑΣΟΚ, Κίνημα Αλλαγής, Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι. Και λέγανε ότι εσείς δεν είστε προοδευτικοί, έχετε τη στήριξη του κύριου Καμένου. Mm-hmm. Δύο επισημάνσεις. Πρώτον, ο κύριος Καμένος σε καμία απολύτως περίπτωση νομοθετικής δικής μας πρωτοβουλίας δεν στάθηκε εμπόδιο κλονίζοντας τη συνοχή της κυβέρνησης μέχρι αυτή τη στιγμή. Η μόνη περίπτωση όπου ο κύριος Καμένος λέει ότι εάν προχωρήσουμε αποσύρει τη στήριξή του και φεύγει από την κυβέρνηση είναι το μακεδονικό. Και ό, του θαύματος, αυτοί που μας κατηγορούσαν ότι συνεργαζόμαστε με τον κύριο Καμένο, στο θέμα στο οποίο ο κύριος Καμένος επιλέγει να βάλει σε δοκιμασία την κυβερνητική συνοχή, ψηφίζουν μαζί του. Προσέξτε να δείτε λοιπόν το παράδοξο τώρα. Άρα νομίζω η κριτική περί ετερόκλητης συμμαχίας είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ευσταθεί και κυρίως στερείται και αξιοπιστίας όταν εκτοξεύεται από πάρα πολύ συγκεκριμένα πολιτικά κέντρα. Τον αδειάσατε τον Πάνο Καμένο στη στροφή, δηλαδή βλέποντας ότι πάμε σε εκλογές και υπήρχε και η κριτική και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με αυτή την συγκυβέρνηση με τον Πάνο Καμένο. Κύριε και για κάποιους ήταν βαρύδι. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τώρα που βλέπετε την τελική ευθεία, τον αδειάσατε στη στροφή. Κύριε Παναγιωτόπουλε, νομίζω ότι δεν έχει εκπλαγεί κανείς. Από όλο τον περασμένο χρόνο είχαμε το σύριαλ του αν οι ανεξάρτητοι Έλληνες μένουν ή φεύγουν από την κυβέρνηση. Η διαφωνία ήταν γνωστή, όχι μόνο σε εμάς που έχουμε θέσεις ευθύνης, όχι μόνο στους βουλευτές, όχι μόνο σε εσάς που κάνετε πολιτικό ρεπορτάζ,
στο Πανελλήνιο. Άρα δεν υπήρξε κανένας ευνηδιασμός, κανένα άδειασμα. Υπήρξε η σταθερή πορεία προς την επίλυση ενός πάρα πολύ σοβαρού ζητήματος που αφορά την εξωτερική μας πολιτική. Ο καθένας έκανε τις επιλογές του. Η επιτάχυνση όμως θα μπορούσε να υπάρχει μια συμφωνία σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βέβαια. Ποτέ δεν επιβεβαιώθηκε από καμία πλευρά για να είμαστε ακριβείς σε αυτά που λέμε. Έτσι. Ότι υπήρχε μια συμφωνία να πάει και να έρθει να ακυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών Φεβρουάριο, Μάρτιο, εκεί κοντά στις εκλογές του Μαΐου. Κοιτάξτε, για να έχει το χρόνο και ο κ. Καμένος. Υπάρχουν δύο παράγοντες. Ο πρώτος είναι το γράμμα της συμφωνίας των Πρεσπών, το οποίο θέλω να υπενθυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι προβλέπει ότι η Ελλάδα τελευταία έρχεται να επικυρώσει τις υποχρεώσεις της. Όπως αυτές προβλέπονται από τη συμφωνία. Αφού δηλαδή η γειτονική χώρα, όπως και έχει κάνει μέχρι τώρα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, κρίσιμο και θετικό, κάνει όλα τα βήματα τα οποία προβλέπονται. Άρα λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία πραγματικότητα στην οποία έχει ο γείτονάς μας τις υποχρεώσεις του ολοκληρωμένες και είναι η σειρά μας. Είχατε κι εσείς και καλά το επισημάνατε δει την προοπτική του να πάει λίγο πιο πέρα η ψήφιση. Αυτό θα είχε ως προϋπόθεση, κύριε Παναγιωτόπουλε, να σταματήσει και η παραφιλολογία του αν η κυβέρνηση πέφτει σήμερα, αύριο ή μεθαύριο. Αυτό δεν έγινε, δεν κατέστη εφικτό. Και εφόσον αυτό δεν κατέστη εφικτό, ο Πρωθυπουργός, ως όφιλε, και όπως έχει δείξει και κατά το παρελθόν, ζήτησε να υπάρξουν απολύτως καθαρές κουβέντες και καθαρές λύσεις. Και καθαρή ψήφο εμπιστοσύνης, γιατί εδώ μετράμε τώρα. Κάνουμε την αριθμητική. Ναι. Η κυρία Κουντουρά πριν από λίγο έκανε δήλωση, στηρίζει την κυβέρνηση. Οπότε τα ερωτηματικά που υπήρχαν σε κάποια στελέχη, βουλευτές των ανεξαρτήτων Ελλήνων, αρχίζουν και φεύγουν. Άρα και η κυρία Κουντουρά αθροίζεται σε αυτή την πλειοψηφία. Αν έχουμε 150. Ο κανονισμός και το Σύνταγμα σας δίνει τη δυνατότητα και με 150 να προχωρήσετε. Θα προχωρήσετε αν δεν είναι 151. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ σαφής ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι αν δεν έχουμε 151, εν ευθέτω χρόνο θα πάμε σε εκλογές. Και εν ευθέτω χρόνο σημαίνει αφού ολοκληρωθούν κάποιες βασικές κεντρικές νομοθετικές μας πρωτοβουλίες που αφορούν τη στήριξη της κοινωνίας. Αύξηση του κατώτατου μισθού, προστασία της πρώτης κατοικίας, 120 δόσεις για τα χρέη προς το δημόσιο. Νομίζω δεν επιδέχεται παρερμηνιών αυτή η δήλωση. Είναι απολύτως σαφής και δεν καταλαβαίνει μόνο όποιος δεν θέλει να καταλάβει. Άπαντες είναι πρώτων ευθυνών τους και κυρίως, θα σας έλεγα, οι ηγεσίες οι οποίες πονηρά σιωπούν αυτή τη στιγμή σε σχέση με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ενώ έχουν βρεθεί σε θέσεις ευθύνης. Έχουν υπηρετήσει την εθνική γραμμή που υπηρετήσαμε κι εμείς και τώρα βεβαίως για άλλου τύπου σκοπιμότητες έχουν είτε κλείσει το στόμα τους είτε υποκριτικά πάρει θέση απέναντι. Οπότε εφόσον πάρει ψήφο εμπιστοσύνης η κυβέρνηση, εκλογές τον Οκτώβριο. Απολύτως, βεβαίως. Είμαστε νομίζω πεντακάθαροι ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η κυβερνητική θητεία. Έχουμε μια πορεία της οικονομίας στην οποία πυκνώνουν τα θετικά σημάδια, μια επίμονη ανάκαμψη η οποία αποτυπώνεται και στην απασχόληση, 380.000 νέες θέσεις εργασίας, η ανεργία ωραία. Στο 18% Συγγνώμη. Και θέλουμε αυτή η πορεία να συνεχιστεί. Να σας πω τι έλεγε το Bloomberg χθες. Είχε οικονομικούς αναλυτές που ανέφεραν ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με όλη αυτή την κατάσταση. Το καλύτερο, έλεγαν αυτοί, θα ήταν να γίνουν σύντομα οι εκλογές ώστε να τερματιστεί η αβεβαιότητα. Υπάρχει μια αστάθεια έργα στην Ελλάδα. Υπάρχει αβεβαιότητα. Καμία απολύτως αβεβαιότητα δεν θα υπάρχει από την Τετάρτη και μετά, όπου θα έχουμε μια καθαρή ψήφο εμπιστοσύνης. Και θα σας έλεγα, κυρία Αλεξάκη, επειδή το πολιτικό περιβάλλον έχει σημασία κάποια φορά. Παρακολουθούσα έτσι την προηγούμενη ενότητα της συζήτησης, όπου έγινε μια αναφορά στη διακυβέρνηση Καραμαλή, η οποία είχε 151 βουλευτές εκεί. Ήταν πάρα πολύ συμπαγές το πολιτικό περιβάλλον και η κοινοβουλευτική σύνθεση. Τι θέλω να πω, ότι αυτή η σύνθεση της Βουλής όχι μόνο θα μας δώσει μία καθαρή πλειοψηφία στήριξης, το πιστεύουμε βαθιά, αλλά έχει και τη δυνατότητα να αποτυπώσει αυξημένες πλειοψηφίες σε κεντρικές νομοθετικές πρωτοβουλίες. Άρα λοιπόν εδώ γεννάται και ένα ερώτημα αναντιστοιχίας, θα σας έλεγα, της πολεμικής την οποία αντιμετωπίζουμε από συγκεκριμένα κομμάτια της αντιπολίτευσης και της επιλογής τους να υπερψηφίζουν σημαντικά κομμάτια της κυβερνητικής πολιτικής. Είναι κάτι καινούριο αυτό για τα πολιτικά δεδομένα της χώρας. Και εδώ, πέρα από την αριθμητική και την επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση, όταν θα ολοκληρωθεί
η διαδικασία και αν έρθει αυτή η επιβεβαίωση και η εμπιστοσύνη, υπάρχει αυτή η πλειοψηφία που μας περιγράψατε. Αυτή η πλειοψηφία που, όπως την περιέγραψε ο Μανώλης Κοτάκης, ακορντεόν δίνει και την πολιτική σταθερότητα, δηλαδή πέρα από τα αριθμητικά, τα συνταγματικά. Υπάρχει η πολιτική σταθερότητα και αυτό η πολιτική αυτό ακριβώς είπα, κύριε Παναγιωτόπουλε, διότι αν υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει μια καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη διαδικασία της ψήφου εμπιστοσύνης και νομοθετικές πρωτοβουλίες, οι οποίες διαμορφώνουν συνενέσεις πέραν της κυβερνητικής πλειοψηφίας, βεβαίως διαμορφώνονται κλίμα πολιτικής σταθερότητας. Τι δηλαδή, μια κυβέρνηση η οποία έχει πρώτον σαφώς τη δεδηλωμένη και δεύτερον διαμορφώνει και ευρύτερες πλειοψηφίες στις κεντρικές νομοθετικές της πρωτοβουλίες. Αυτό θα ήθελε και ο λαός μας να δει. Να μου πείτε εσείς ή να ρωτήσετε τα κόμματα τα άλλα. Θα καταψηφίσουν την πρωτοβουλία μας για τις 120 δόσεις, για την επέκταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, για την αύξηση του κατώτατου μισθού? Για να δούμε λοιπόν εδώ ποιες θα είναι οι θέσεις οι οποίες θα πάρει η αντιπολίτευση, η οποία κατά τα άλλα ξυφουλκεί εναντίον μας με χαρακτηρισμούς πολλές φορές οι οποίοι είναι ανίκη. Η πολιτική σταθερότητα λοιπόν για την κυβέρνηση είναι δεδομένη. Από εκεί πέρα το πολιτικό κλίμα, αυτό περιέγραψε η Μαρία σε σχέση με τα δημοσιεύματα, δηλαδή ένα κλίμα μιας υπερβολικής πόλωσης από την πλευρά της αντιπολίτευσης σε σχέση με την κυβέρνηση. Ακούμε πράγματα και διαβάζουμε πηχαίους τίτλους από ρετάλια, συναλλαγές, γυρολόγοι. Και βέβαια είχαμε και το περιστατικό στο τέλος της εβδομάδας με τα απειλητικά SMS που έχει παρέμβει και η δικαιοσύνη. Είναι ένα τοξικό κλίμα. Κοιτάξτε να δείτε, θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν στοιχεία τοξικότητας τα οποία καλό είναι να μην έτσι διαχέονται στο δημόσιο πολιτικό διάλογο. Είναι πάρα πολύ φτηνή η κριτική, νομίζω, η οποία γίνεται περί τάχα μου ρεταλιών, συναλλαγών κτλ. Κτλ. Να σας υπενθυμίσω μόνο το εξής. Υπάρχουν βουλευτές οι οποίοι στηρίζουν εδώ και πάνω από 3-3,5 χρόνια την κυβερνητική πολιτική και συνεχίζουν να το κάνουν. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι πήραν μεταγραφή στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι Σάββατο βράδυ λένε καλή η συμφωνία των Πρεσπών και Κυριακή πρωί το κάνουν γαργάρα για να συναντηθούν με τον Μητσοτάκη και να μπουν στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στον κύριο Θεοχάρη αναφέρεστε. Δεν θέλω να πω ονόματα. Δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά γνωρίζει νομίζω και η πολιτική και η δημοσιογραφική Ιερουσαλήμ και γνωρίζει και η Νέα Δημοκρατία. Το πώς έχουμε οβιδιακές μεταμορφώσεις κάποιων ακριβώς για να εξασφαλίσουν μια θέση στα ψηφοδέλτια. Αυτή είναι συναλλαγή. Συναλλαγή δεν είναι όταν έχεις μια σταθερή γραμμή, την υπηρετείς και μάλιστα την υπηρετείς με καθαρές κουβέντες απέναντι και στο κοινοβούλιο και στα άλλα κόμματα και στο λαό. Θα ήταν πάρα πολύ καλό λοιπόν να εκλείψουν τα τοξικά στοιχεία στην πολιτική αντιπαράθεση. Αλλά κύριε Παναγιωτόπουλε και κύριε Αλεξάκη, επιτρέψτε να σας πω το εξής. Με την ολοκλήρωση του μνημονίου έχει φύγει πάνω από τη Νέα Δημοκρατία η ευρωπαϊκή προβιά. Την έχει πετάξει. Της είναι απολύτως άχρηστη. Τη φόρεσε το 2012. Υποδιόμενη την παράταξη η οποία τάχα μου θα έσωζε τη χώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα την έβγαζε τη χώρα από το ευρώ. Έκλεισε όμως αυτή η περίοδος, έκλεισαν τα μνημόνια. Και τι έμεινε γυμνό? Έμεινε γυμνό ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει ασφαλιστικό πινοσέτ, που θα παίρνουμε συντάξεις εάν μας κάτσει καλά το χρηματιστήριο. Μια κατάσταση στην οποία τον ένφια θα τον αναλάβουν οι Δήμοι και οι πλούσιοι Δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωράνε σε καλές υποδομές και καλές υπηρεσίες προς τους πολίτες. Και βεβαίως ρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, οι οποίες είναι απέναντι στην προοπτική της επανάκαμψης των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της αύξησης του κατώτατου μισθού. Τα οποία η Νέα Δημοκρατία τα ονομάζει ιδεολειψίες της αριστεράς. Η Νέα Δημοκρατία σας κατηγορεί ότι άλλα υποσχεθήκατε. Για πείτε μου. Υποσχεθήκατε να μην εφαρμοστούν τα μνημόνια. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Κατάργηση μετά για τον ΕΦΙΑ. Πάμε λοιπόν τώρα για τον ΕΦΙΑ. Αλλά και για τον ΕΦΚΑ. Γενικώς ένα οικονομικό πακέτο το οποίο είχατε υποσχεθεί, το οποίο δεν το εφαρμόσατε. Θέλω να σας προκαλέσω, κύριε. Βάλτε και το θέμα της, των φόρων. Τις υπερφορολόγησης που βάζει κάθε μέρα η Νέα Δημοκρατία. Έτσι? Εντάξει. Αυτό όμως τώρα τον ακούγεται από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία πήρε 65 δις μέτρα και να κάνει κριτική σε εμάς που πήραμε 5 δις μέτρα. Νομίζω ότι είναι στις παρυφές του αστείου και του γελίου. Ο κόσμος γνωρίζει πάρα πολύ καλά σε ποια περίοδο υπέστη κατά βαράθρωση το εισόδημά του. Ένφια. Ο ένφια ήρθε από μια κυβέρνηση η οποία δεν είχε λαϊκή εντολή για να τον φέρει. Διεκδικήσαμε εμείς την πρώτη διαπραγμάτευση να φτάσουμε σε μια συμφωνία που τον καταργεί. Όταν δεν τα καταφέραμε, ξαναρωτήσαμε τον λαό. Τώρα είναι που ο ένφια μειώνεται. Οι μισοί Έλληνες θα δούνε 30% μείωση του ένφια στη φορολογία τους το 2019.
Άρα λοιπόν θα έλεγα ψύχραιμα και πέρα από, από τα πλαίσια μιας προπαγάνδας να κάτσουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν είναι τυχαίο που η οικονομία μας αυτή τη στιγμή σταθεροποιείται, ούτε βεβαίως δεν είναι. Η Δημοκρατία λέει τι σταθεροποιήσει, δεν μπορείτε να βγείτε στις αγορές, να δανειστείτε. Στις αγορές μπορούμε να βγούμε και θα βγούμε την κατάλληλη στιγμή. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει επιτόκια απολύτως συγκρίσιμα με αυτά που ιστορικά είχε, πρώτον. Δεύτερον, έχει την καλύτερη ορίμανση σχεδόν παγκοσμίως για το χρέος της, μέση ορίμανση του χρέους, και βεβαίως τις χαμηλότερες χρηματοδοτικές ανάγκες από όλες τις χώρες της ΕΕ. Έχει ένα προφίλ του χρέους λοιπόν μετά την αναδιάρθρωση, την οποία και αυτοί λέγανε ότι θα την πάρουμε. Προσέξτε πόσες διαψεύσεις, η μία μετά την άλλη. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα μαζί με το μαξιλάρι που διαμορφώσαμε να βγούμε στις αγορές την κατάλληλη στιγμή. Να επιστρέψουμε στη Συμφωνία των Πρεσπών. Ναι, γιατί το έχει θέσει και ο Πρωθυπουργός. Οι πρώην Πρωθυπουργοί, γιατί δεν τοποθετούνται? Εμένα ρωτάτε. Προκαλεί εντύπωση. Τι πιστεύετε εσείς? Θεωρώ ότι είναι ένα, τον κύριο Σαμαρά, ένα στοιχείο πολιτικής ατολμίας. Και δεν θα περίμενε κανείς, ειδικά από πρωθυπουργούς όπως ο κύριος Παπανδρέου ή ο κύριος Σιμίτης, ειδικά, ο οποίος χειρίστηκε και το θέμα, και ενδεχομένως αν υπήρχε άλλη ηγεσία στη γειτονική χώρα να είχαν υπάρξει και εξελίξεις κάποια στιγμή, να σιωπούν. Δεν μπορεί να δίνει ο κύριος Σιμίτης 3 σελίδες συνέντευξη πριν από λίγες μέρες για να μας πει ότι χρειάζεται να ξαναμπούμε στα μνημόνια. Του ήρθε μια διάψευση από την Κομισιόν, η οποία αντίχησε από εδώ μέχρι τις Βρυξέλλες, και να μην λέει κουβέντα για το μακεδονικό. Δεν κατάλαβα πώς θεωρεί ο κύριος Σιμίτης ότι μπορεί να σιωπά για τις πρέσπες και να μας κουνάει και το δάχτυλο για τα μνημόνια, στα οποία μνημόνια, ειρήστο εμπαρόδο, μπήκαμε επειδή κυβερνήσεις όπως η δική του πήρανε το χρέος στα 100 δις ευρώ και το παραδώσανε στα 180. Και κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ. Με τον κύριο Καμένο, τέλος, δεν θα ξανασυναντηθείτε? Υπάρχουν μετά από αυτό το διαζύγιο προοπτικές, ενδεχομένως μετά τις εκλογές, να ξανασυνεργαστείτε? Ο Πάνος ο Καμένος έκανε μια επιλογή. Νομίζω ότι έκανε και καθαρό ότι νομοσχέδια στη Βουλή θα τα υπερψηφίσει. Τι θα φέρει ο χρόνος, τι θα αποφασίσει ο λαός, μένει να τα δούμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Και το δίλημα για το αν θα συνεργαστούν μαζί του στην επόμενη Βουλή για τη συγκρότηση νέας κυβερνητικής πλειοψηφίας θα το έχουν άλλοι. Και επειδή μιλάμε για συνεργασίες, κύριε Υπουργέ, έχουμε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Μετά, απλή αναλογική, εάν και εφόσον δεν υπάρξει κάποια αλλαγή, η Νέα Δημοκρατία λέει ότι αν εκλεγεί αυτή, θα καταργήσει το θέμα της απλής αναλογικής. Με ποιους θα συνεργαστείτε λοιπόν? Και ποιο είναι το πεδίο συνεργασιών? Γιατί βλέπουμε και το κοινάλ είναι απέναντί σας πολύ σκληρό, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς. Άρα. Κοιτάξτε, εδώ χρειάζεται νομίζω ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο και θα σας έλεγα να δείτε και να ακτινογραφήσετε και τη χθεσινή εκδήλωση η οποία έγινε στο Μέγαρο Μουσικής Παρουσία του Πρωθυπουργού και άλλες αντίστοιχες εκδηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει. Πιστεύουμε βαθιά ότι επειδή και σε επίπεδο Ευρώπης αλλά και στην Ελλάδα υπάρχει ο κίνδυνος ανάδειξης μιας συμμαχίας δεξιάς και ακροδεξιάς η οποία σε άλλες χώρες παίρνει τη μορφή συνεργασίας δύο κομμάτων και στη δική μας μάλλον παίρνει τη μορφή έτσι μετατόπισης του κορμού της συντηρητικής παράταξης προς τα δεξιότερα με τρόπο εκοφαντικό, χρειάζεται απέναντι ένα ευρύ προοδευτικό δημοκρατικό μέτωπο, στο οποίο χωράνε και άνθρωποι με τους οποίους δεν χρειάζεται να συμφωνήσουμε για το ποιος φταίει και τι έγινε σε σχέση με τα χτεσινά και τα προχθεσινά τεκτενόμενα στην Ελλάδα. Χρειάζεται να συμφωνήσουμε για το τι πρέπει να γίνει αύριο. Κυρία Παναγιωτόπουλε και κύριε Αλεξάκη, ο κύριος Βέμπερ, ο υποψήφιος που στηρίζει ο Μητσοτάκης για την Κομισιόν, είπε: δεν έχω πρόβλημα να συναντηθώ με το Σαλβίνι για να διαμορφώσουμε πλειοψηφία για την Κομισιόν. Λοιπόν, απέναντι σε αυτού του τύπου τις ανατριχιαστικές συγκλήσεις και συγγένειες, χρειάζεται ένα ευρύ προοδευτικό μέτωπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει ότι μπορεί την κατάλληλη στιγμή να παίρνει τις σχετικές πρωτοβουλίες. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ, καλή σας ημέρα.